Γεια σου, καλώς ήρθες. Πόσα σου χρωστάει η ζωή. Πόσα σου χρωστά, ρε φίλε. Ρε φίλε, αυτή η ζωή. Σε οποιοδήποτε τομέα. Στα ερωτικά, στα επαγγελματικά, σε επιτυχίες, σε τύχη, σε ατυχία. Σου χρωστάει η ζωή. Και σε πόσους δεν χρωστάει. Αυτό είναι το θέμα που θα κάνουμε. Και είναι ένα θέμα συγκλονιστικό, είναι ένα θέμα ανθρώπινο, είναι ένα θέμα το οποίο θα πάρεις πολλές, όχι μόνο πληροφορίες, αλλά μπορεί και να συγκινηθείς, μπορεί και να σου κινήσει πράγματα μέσα σου, να ψαχτείς να κάνεις. Αλλά ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλοι να πούμε. Η ζωή, αυτή η ζωή που υπάρχει και δεν υπάρχει ένα τραγούδι, βρε, πού θα πάει, πού θα πάει, πού θα βγει, θα γυρίσεις και για μας. Έτσι δεν το λέει, βρε παλιό ζωή, κάπως έτσι νομίζω. Λοιπόν, αυτό που έχω λοιπόν να σας πω φίλες και φίλοι είναι ότι γενικότερα στη ζωή πολλές φορές τα πράγματα δεν μας πηγαίνουν έτσι όπως θέλουμε εμείς. Για κάποιο λόγο. Κάποιοι άλλοι ευνοούνται, κάποιοι άλλοι δεν ευνοούνται, κάποιοι... Λοιπόν, ας το αφήσουμε όμως εδώ και θα πάμε να κάνουμε κάτι συγκλονιστικό. Θα πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα συνδυάσουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Είναι πρώτα απ' όλα 4 decks. Αυτά είναι, θα δείτε πώς θα γίνει. 4 decks. 1, 2, 3, 4. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι απλά να επιλέξεις deck. Τίποτα. Πώς είναι, ξέρετε, στην αριθμολογία. Όποιος ασχοληθεί με αριθμολογία. Και με αστρολογία βέβαια, αλλά εντάξει, ας πω αριθμολογία, γιατί θα κάνουμε και πολύ ωραίο ρίξιμο εδώ πέρα με τους αριθμούς να δούμε κάτι. Λένε λοιπόν, τι έλεγε η αρχαία, τι λέγανε αν θέλετε οι αρχαίες, ας το πω έτσι, γραφές ή η αρχαία μυθολογία. Έλεγε κάτι πολύ απλό. Η ελεύθερη βούληση δεν είναι εδώ κάτω, στη γη. Είναι περιορισμένη. Η ελεύθερη βούληση είναι πάνω, όπου η ψυχή επιλέγει ελεύθερα. Αυτό ανήκει και στη θεωρία του ορφισμού, αλλά επίσης ανήκει και στη θεωρία μετά που ο Πυθαγόρας ενσωμάτωσε πάρα πολλές από τις φιλοσοφικές, αν θέλετε, προεκτάσεις του ορφισμού, μέσα και στη δική του θεοσοφική, ας το πούμε, φιλοσοφία και τα δόγματα και διδάγματα, τα οποία στη συνέχεια έφτιαξε. Και τα έλεγε βέβαια σε ορισμένους, δεν τα έλεγε σε όλους. Έλεγε λοιπόν ότι ο Πυθαγόρας, αν θέλετε, ο ορφισμός, ότι υπάρχει ένας προφήτης, οδηγεί την ψυχή και σαν να βλέπει ταινία, περνάει από μπροστά η ζωή την οποία θέλει να επιλέξει. Μπορεί να σου πει, ξέρω, θα είσαι βασιλιάς, αλλά θα σε σκοτώσουν. Μπορεί να επιλέξεις μια ζωή να είσαι, ξέρω εγώ, δικτάτορας, αλλά θα πεθάνεις με τραγικό τρόπο. Διότι ναι μεν έχεις τη δυνατότητα της επιλογής να το αλλάξεις, η ψυχή σου θέλει άλλα, θα κατέβει όχι για να γίνει με την έννοια βασιλιάς, για να γίνει βασιλιάς μόνο και μόνο για να πάρει τον τίτλο να το πω έτσι, αλλά για να κάνει άλλα πράγματα, για να βοηθήσει. Τέλος πάντων, το λέω έτσι γενικά και προς προβληματισμό. Πάμε όμως τώρα εδώ στα δικά μας, να δούμε λοιπόν η ζωή που τόσα σου χρωστά. Η ζωή λοιπόν που σε όλους μας κάποια στιγμή λέμε «Ρε ζωή, δεν θα μου το φέρεις». «Ρε ζωή, κάτι, αυτό, μια επιθυμία, μια αυτή, λίγο η τύχη να αλλάξει». Όλοι το λέμε. Επέλεξε λοιπόν, αυτό είναι, να σου τα δείξω λίγο, την πλάτη να το πω έτσι της κάρτας, το πρώτο deck. Αυτό είναι το δεύτερο, μυστικά σύμβολα, ποιος ξέρει. Δέσσερα το τρίτο με το πολύ ωραίο διαμαντάκι εδώ, τι κάνει. Και το αστεράκι εδώ. Είναι θέμα ελεύθερης επιλογής. Δεν σε πιέζω. Εγώ σου λέω, είδες. Είναι σαν να είμαστε εδώ, σε ένα άλλο σύμπαν, σε ένα άλλο χώρο, σε μια άλλη διάσταση, και να λέω τώρα στη δική σου την ψυχή, σε σένα, σου λέω, διάλεξε. Απλά πράγματα. Διάλεξε. Τι θέλεις. Δεν τα ξέρεις όλα, γιατί τι γίνεται. Η ψυχή όταν κατεβαίνει και ενσαρκώνεται, ξεχνάει εκεί που βρισκόταν. Ξεχνάει τα πάντα. Γιατί η ψυχή ήταν σε λύθη που λένε. Τόσο. Λοιπόν. Εντάξει. Το ψάχνετε κι εσείς περισσότερο. Μη σας γεμίσω φιλοσοφίες. Μη γίνω και βαρέτος. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Επιλέξατε. Νομίζω ότι επιλέξατε. Ήρθε η στιγμή. Ας τα βάλω λίγο πιο πέρα. Δεν πειράζει. Και πάμε τώρα να δούμε το εξής. Επιλέξατε αυτό εδώ πέρα. Ένα λεπτό να ανακατέψω. Πρώτο δέκλικο. Επιλογή. Για να δούμε τι ξεκλειδώνει. Ναι, τι ξεκλειδώνει, τι μπορεί να ξεκλειδώσει, τι μπορεί να σου δώσει από εδώ και πέρα. Το βίντεο, η ανάλυση ισχύει από τη στιγμή που το βλέπεις. Αν το δεις μετά από πολύ καιρό,
Στο λέω τώρα σαν μήνυμα. Επειδή αυτή η πληροφορία για κάποιο λόγο ήταν κρυμμένη, κλειδωμένη για σένα, ήρθε στο βίντεο μου, ήταν η κατάλληλη στιγμή, κάτι συντονίστηκε, κάτι συντονιστήκαμε. Εγώ, εσύ, εσύ και εγώ, με κάποιο τρόπο συντονιστήκαμε, κάτι έγινε, είναι αυτό που λέμε, είναι στο διάβα μου. Και πολλές φορές συναντάμε και ανθρώπους οι οποίοι μας βοηθάνε με έναν προσδόκητο τρόπο. Ήρθες λοιπόν στο κανάλι μου, σε μένα, στο βίντεο, στην ανάλυση και κάτι έπρεπε να δεις. Και αυτό που έπρεπε να δεις, το πρώτο πράγμα, είναι το bottom of the deck. Και το bottom of the deck, που είναι το τέλος δηλαδή, της τράπεζας, είναι το 4 ξυφών. Είσαι σε ύπνωση. Έχεις κουραστεί. Δεν έχεις άλλο δύναμη και λες θέλω να ξεκουραστώ. Ο αριθμός 4 μπορεί να είναι η οικογένεια, μπορεί να είναι το κλείσιμο, μπορεί να είναι όλα αυτά που πέρασες, μπορεί να είναι επίσης και ένα είδος θεραπείας που κάνεις, γιατί κάτι σε αρρώστησε και μπορεί να σε αρρώστησε στο κεφάλι, χτυπάει εδώ. Όταν λέμε το κεφάλι, εννοούμε αυτό που λέμε, πω θα τρελαθώ, μη μου τα λες. Δηλαδή, σε έκανε ρε παιδί μου να χάσει τα λογικά σου. Ναι, τρελαινόμαστε. Και δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Και όταν λέω τρελαινόμαστε, δεν εννοώ μόνο με ψυχοπάθεια, δηλαδή να μας κλείσουν μέσα. Υπάρχουν καθημερινά πράγματα τα οποία τρελαινόμαστε πραγματικά. Τι θέλεις? Θέλεις για τον κορονοϊό? Θέλεις για το κλείσιμο? Θέλεις για την ανεργία? Θέλεις για το κλείνουν δουλειές? Κλείνουν ενώ δηλαδή επιχειρήσεις? Θέλεις για την τρέλα που επικρατεί εκεί έξω στην κοινωνία? Τι θέλεις? Θες για τον πόλεμο που γίνεται? Θες για την ενεργειακή κρίση που μας τρελάνανε? Τι θέλεις? Βάλε κάτω, τρελαίνες. Τώρα βέβαια λέω σε ένα μεγάλο, αλλά και ατομικά. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι περιστρέφεται τώρα λίγο προς εσένα. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο τώρα. Πάμε, πρωτού ξεκινήσουμε την ανάλυση, θα δεις πώς θα γίνει. Θέλω να βγάλω μία κάρτα από αυτές τις ειδικές. Είναι ρούνι. Η ρούνι λοιπόν είναι το αρχαίο αλφάβητο των Vikings, το οποίο προέρχεται από τη φύση όμως. Εντάξει. Ό,τι δούμε εδώ, ό,τι σύμβολο βγει, είναι από τη φύση. Τα έχουν πάρει όλα από τη φύση. Και η φύση έχει πολύ μεγάλη σοφία και το ξέρετε κι εσείς. Εντάξει. Και πώς και εμείς ηρεμούμε όταν είμαστε κοντά στη θάλασσα, στο δάσος, σε νερό, πώς αλλάζει και η ψυχολογία μας και κάτι σαν να συνδεόμαστε με ένα θεϊκό πεδίο. Αυτό που βγαίνει επίσης σαν σύμβολο για σένα είναι το Teiwaz. Θέλω να σου πω το εξής. Δες το, είναι ένα βελάκι. Που αυτό το βέλος είναι σαν το βέλος του τοξότη που λένε, του ζωδίου δηλαδή, κοιτάζει προς τα πάνω, κάτι θέλει όμως να σου πει. Α, μπορεί αυτό το βέλος να το έχεις και στα χέρια σου ή κάπου στο σώμα σου. Ή μπορεί να το έχει κάνει και τατουάζει κατά λάθος χωρίς να γνωρίζει και πολλά πράγματα. Γίνονται αυτά. Έλαμπνε όμως όπου δεν είναι τίποτα τυχαίο και για κάποιο λόγο γίνεται και υπάρχει πάνω μας. Εδώ μιλάει για δικαιοσύνη. Μιλάει μιλάει για την ηγεσία σου. Μιλάει για το αναλυτικό σου μυαλό. Μιλάει επίσης ότι ξέρεις ποιες είναι οι δυνατότητές σου αλλά δεν τις εκμεταλλεύεσαι όσο χρειάζεται να τις εκμεταλλευτείς. Και φυσικά έχεις μέσα σου και μία θέληση προκειμένου να πετύχεις πράγματα. Είναι σαν να μου λες τώρα εσύ ακάσιμα καλά μας τα λες, πες μου τι χρειάζεται να κάνω. Το έχεις αυτό μέσα σου. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν τώρα, θα σου πω μισό λεπτό, για να αρχίσουμε λοιπόν να κάνουμε το ρίξιμο μας. Ας το βάλω αυτό εδώ πέρα. Φαίνεται μια χαρά. Ας τα φέρω λίγο εδώ και μάλλον όχι. Περιμένετε. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό γιατί συγγνώμη πρέπει να κάνω λίγο χώρο διότι θα μεγαλώσουμε τώρα. Μισό. Μην μπερδευτούμε. Δεν πειράζει. Το βλέπετε. Είναι σαν να είστε εδώ μαζί μου εσείς. Τώρα και κάνουμε εδώ πέρα απέναντί μου και κάνουμε την ανάλυση μας. Χύμα εδώ, ναι, δεν πειράζει γιατί μου αρέσει και αυτή η κατάσταση, λίγο το χημείο που λένε. Και πάμε λοιπόν να δούμε το εξής. Αγαπημένες μου, αγαπημένοι μου. Πάμε, τρεις κάρτες. Βγαίνει φύση, τι σου είπε προηγουμένως. Μην πάει το μυαλό στο πονηρό και βάζεις φύση και πίσω βάζεις και το παρά. Λοιπόν, 7 και 4. Παίζει σημαντικό ρόλο για σένα. Είναι όμως το κομμάτι εδώ της φύσης. Είναι ο αριθμός επίσης 11. Επίσης είναι ο αριθμός 2. Σημείωσε τα νούμερα, κάπου κάτι σε επηρεάζει. Εντάξει. Το επόμενο. Δες πώς με τις αριθμολογικές κάρτες θα φτάσουμε. Εδώ βγαίνει επίσης το 56.
Τι άλλο μας κάνει το 56, 5 και 6 μας κάνει το 11. Πάλι βγαίνει το 11. 11 εδώ, 11 εδώ και ο αριθμός 2. Και εδώ σημαίνει σχέσεις, αλλαγή γενικότερα στις σχέσεις. Χρειάζεται λοιπόν να επενδύσεις στο θέμα των σχέσεων και όχι μόνο αυτό. Επειδή βγήκε το 11, και το 11 στην αριθμολογία είναι από τους πιο βασικούς πυρήνες της αριθμολογίας και αριθμούς, λέγεται και master number, λέγεται και κυρίαρχος αριθμός, όχι γιατί κυριαρχεί στους άλλους. Καμία σχέση. Πρέπει να κυριαρχηθεί από τον άνθρωπο. Το κατάλαβες? Διότι ο αριθμός κυριαρχεί εδώ στον άνθρωπο, ενώ εδώ πρέπει να γίνει το αντίθετο, να κυριαρχήσεις εσύ, να κυριαρχήσεις εσύ πάνω στον αριθμό σου. Γι' αυτό έχεις πέσει εδώ και είσαι σε κόμμα. Γιατί δεν το αντέχεις, έτσι. Άρα έχουμε φύση, εδώ δηλαδή για ηρεμία, να ηρεμείς, και το 11 έχει και πολλή ενέργεια μέσα, ηλεκτρίζεται και μπορεί να φτάσει, είναι και νευρικό και μπορεί να του σπάσουν τα νεύρα, έτσι. Γιατί μπορεί να είναι σε ένα πολύ καλό οικογενειακό περιβάλλον, γιατί εδώ έχουμε το 5 και το 6. Και το 6 έχει να κάνει και με την οικογένεια. Και να είναι καλά, εντάξει. Να έχει μια αρμονία, να έχει άνθρωπος, αλλά κάτι να λέει ο γιος, κάτι να λέει η κόρη, κάτι να πει ο σύζυγος, κάτι να πει ο γκόμενος, μπουμ, κατσαβιδώνεις, στιβαράει και λες θα χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο ή θα τρελαθώ. Ή μπορεί να σε περνάνε και για τρελό ή για τρελή. Δεν είσαι, όλοι είμαστε, αλλά δεν είσαι, δεν είσαι για κλείσιμο, το λέω. Και το επόμενο που βγαίνει είναι το manifestation. Κοίτα, είναι πολύ καλή κάρτα. Είναι το 8. Το 8 σημαίνει δύναμη. 8 σημαίνει βρίσκω τη δύναμή μου. Επίσης, το manifestation στα ελληνικά σημαίνει υλοποίηση ευχής, να σου το πω. Καταφέρνω δηλαδή, με τόσες δυναμικές που έχεις, με τόσους δυνατούς αριθμούς, διπλούς αριθμούς, έτσι, καταφέρνεις να πετύχεις, μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα σε αυτά τα οποία εσύ θέλεις να πετύχεις στη ζωή σου και ταιριάζουν όλα, μα όλα, μα όλα και με αυτό εδώ πέρα το δυναμικό, εντάξει. Όμως, αυτή την κάρτα εγώ την κρατάω και πάμε στο επόμενο να κάνουμε το εξής. Θα δεις. Και θα τα συνδυάσουμε όλα τώρα. Δώσε μου ένα λεπτό να ανακατέψω. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Περίμενε. Βέβαια θα βγάλω και άλλες κάρτες, περίμενε. Μία κάρτα που βγαίνει το 7 κούπα. Πολύ σημαντικό. Το 7 κούπα επίσης σημαίνει έχεις κληρονομικό χάρισμα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει ξαναβγεί όσοι με παρακολουθείτε. Το λέω πολύ συχνά αυτό. Για κάποιο λόγο βγαίνει. Το 7 κούπα σημαίνει και 7 γενιές πίσω έχεις δυνατότητες. Όμως αυτό που θέλει να σου πει αυτή η κάρτα είναι, δεν είναι από τις κακές, είναι από τις περίεργες όμως. Και θέλει να σου πει, ναι, έχεις δικαίωμα στο να ονειρεύεσαι ό,τι ονειρεύεται ο καθένας. Έχεις δικαίωμα στο να βάζεις στόχους, να έχεις όραμα για το μέλλον σου, πρέπει όμως να αποφασίσεις. Και πρέπει μέσα σου να δείξεις ωριμότητα και πρέπει να προσέξεις, διότι στην αναζήτησή σου υπάρχουν και παγίδες. Και δεν είναι τυχαίο που έχει πέσει εδώ το 7 και εδώ το 7, από κάτω ακριβώς το 7, εντάξει. Όλα μιλάνε με συμβολισμούς, γιατί όταν επιλέγουμε ζωή, όταν επιλέγουμε τις επιλογές, εδώ πάμε να ξεκλειδώσουμε τώρα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Το επόμενο που βγαίνει είναι άλλο, ένα τεσάρι τώρα. Πρόσεξε να δεις τι έχει βγει. Εδώ έχουμε 7 και 4, εδώ έχουμε 7 και 4, έτσι. Το 7 και 4, μάλλον το 4 εδώ, σημαίνει κλείσιμο πάλι. Και δεν είναι τυχαίο που έχει βγει και εδώ ένα άλλο τεσάρι. Να στο βάλω εδώ να το δεις. Ναι, είναι ο βασιλιάς πεντάκτηνο. Μάλλον εδώ δεν είναι βασιλιάς πεντάκτηνο. Έχει βέβαια, είναι ένας βασιλιάς εδώ, ο οποίος όμως είναι απομονωμένος, είναι αλλού, είναι λίγο... Τώρα βέβαια, να πω, αυτός ο βασιλιάς, αυτή η φιγούρα είναι απομονωμένη. Αυτή η φιγούρα σκέφτεται κάποια στιγμή, ένα από τα όνειρα που έχει, είναι θέση επαγγελματική επιτυχία, θέση τα λεφτά, θέση οικονομική ενίσχυση, ανάπτυξη, κάτι καινούριο, μια εργασία, μια αλλαγή. Βέβαια, αυτό που θέλει όμως να πει η κάρτα είναι ότι υπάρχει και εδώ απομόνωση. Υπάρχει και μια μοναξιά ίσως. Και δεν είναι τυχαίο που η φιγούρα προφυλάσσει λίγο και την καρδιά. Θέματα καρδιάς, ενώ απογοητεύσεις. Όπως και να είναι όμως,
αυτό το οποίο θέλει να σου πει γενικά είναι ότι πολλές φορές στη ζωή εσύ, ό,τι να κάνεις, το κάνεις μόνος σου ή μόνη σου. Θα το πετύχεις με τις δικές σου δυνάμεις. Θα στηριχθείς στα δικά σου πόδια. Ένα από τα άλλα δύσκολα κομμάτια και δύσκολα χαρτιά το οποίο βγαίνει και πρέπει να αν το δεις, αν στα φέρω λίγο εδώ να δεις, γιατί τα χαρτιά τώρα αρχίζουν και παίρνουν εδώ οι πληροφορίες μια άλλη υπόσταση. Αυτό πηγαίνει εδώ, αυτό πηγαίνει εδώ, που εδώ σημαίνει η φύση, η επαφή σου, εδώ σημαίνει οι αλλαγές όσον αφορά στις σχέσεις, εδώ σημαίνει το να καταφέρω να ειδοποιήσω πράγματα, αλλά να καταφέρω επίσης να δω, να ελέγξω και να καταλάβω το χαρτί του θανάτου. Μοιραίες αλλαγές, δύσκολες αλλαγές, τέλος το οποίο έχει έρθει με έναν απροσδόκητο τρόπο στις σχέσεις, στη ζωή γενικότερα. Μπορεί να έχεις χάσει άνθρωπο, καλά. Όλοι έχουμε χάσει ανθρώπους, δεν λέω, αλλά επειδή βγήκε αυτή η κάρτα τώρα, ο θάνατος εδώ, το εξηγούμε και το λέμε και το αναλύουμε. Και φυσικά, εδώ τώρα θέλει να σου πει με τον αριθμό 13 που υπάρχει, ότι ο άνθρωπος στέκεται απέναντι στην ενέργεια και μας κάνει μετά τον αριθμό 4, στέκεται στα πόδια του απέναντι στον αριθμό 3. Ο αριθμός 3 είναι ο αριθμός της ενέργειας. Ο αριθμός της ενέργειας σημαίνει της έκφρασης των αλλαγών, της έλξης. Και ο αριθμός 4 σημαίνει ότι πρέπει τελικά, γιατί εδώ βγαίνει ο αριθμός 4, πρέπει να καταλάβω να δω τι γίνεται αυτό το οποίο χτίζεται γενικότερα στη ζωή μου. Εντάξει, πάμε όμως τώρα να δούμε και τα τρία υπόλοιπα. Και αυτό που μας βγαίνει είναι ένας ιστός ανάποδα. Εντάξει. Αρνητικά άτομα, εγκλωβισμοί, παγίδες, αδιέξοδα, δυσκολίες. Αυτή εδώ πέρα η γραμμή είναι η κάρτα του παρελθόντος. Πράγματα τα οποία έχουν τελειώσει για τον καρθμό 9 και έχουν ολοκληρωθεί πολλές φορές και με έναν απροσδόκητο, βίαιο, περίεργο τρόπο. Έχετε πέσει σε ιστό όπου σας έχουν στήσει και σας έχουν παγιδέψει άλλοι άνθρωποι, γι' αυτό λοιπόν και τα όνειρά σας μείνανε μόνο όνειρα. Εμπιστευτήκατε τους λάθος ανθρώπους. Όμως, εδώ, που αυτή η γραμμή είναι και το τώρα, αν θέλετε, που παίρνει και την πληροφορία, είναι η αναγέννηση. Με ένα γράμμα K, το πραγματικό K, είναι από την αλφάβητο αυτό, την ελληνική, ζώδιο κρυός, η αναγέννηση, ο ήλιος εδώ που κυβερνάει αυτή την κάρτα και σημαίνει θετικές αλλαγές, επανεκκίνηση, νέοι κύκλοι ζωής. Γιατί εδώ έχουμε μια άλλη αποτύπωση. Εδώ έχουμε το θάνατο, αλλά εδώ έχουμε την αναγέννηση. Κατάλαβες τι θέλει να σου πει. Και εδώ, αν πάμε λίγο στη γραμμή που είναι και το μέλλον, θα μου πεις, μα συγγνώμη, με το θάνατο στο μέλλον σημαίνει δώσε τέλος επίσης εσύ σε πράγματα τα οποία στη ζωή σου δεν σου χρειάζονται. Καταστάσεις, άνθρωποι, ό,τι και ναι. Και το μέλλον σου είναι αέρας. Είσαι ένας αεράτος άνθρωπος. Είσαι αυτό που λένε άνεμος, έτσι, ουρί του παράδειγμα, άνεμος λοιπόν, μεταβλητότητα, επικοινωνία, αλλαγές, άνοδος, ανανέωση, γράμμα, έψιλον και ό,τι συμβολισμός υπάρχει εδώ στο κάπα και στο έψιλον. Λοιπόν, εδώ τώρα μπορείς να κάνεις πολλούς συνδυασμούς, δεν θα τους κάνω εγώ όλους τους συνδυασμούς. Μπορεί να πάλεις να το πας αυτό εδώ, να κάνεις διαγώνια και να δεις, α, ωραία, πρέπει να δω αυτό εδώ. Μπορείς να πας από εδώ και από εδώ και να πεις, ωραία, πρέπει να βρω τη δύναμή μου, να στηριχθώ στα πόδια μου και να βγω από τον ιστό. Πρέπει να βρω την ηρεμία μου, να βρω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, μόνος μου θα το βρω, αλλά να γίνω αέρας, δηλαδή επικοινωνία, αλλαγές που θέλω να φέρω στη ζωή μου. Μπορείς να πας εδώ, μπορείς να κάνεις το περίγραμμα επίσης. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι επιλογές πλέον εδώ και οι συνδυασμοί είναι πάρα πολλοί. Αλλά σαν γενικό νόημα εδώ είναι οι σκέψεις, εδώ είναι το συναίσθημα και εδώ πέρα είναι αυτά τα οποία είναι σε σταυρών, δηλαδή έρχονται στα πόδια σου, έρχονται στο δρόμο σου, έρχονται στη ζωή σου. Ο σκοπός τους όμως είναι όχι για να σε παγιδέψουν, ο σκοπός τους είναι για να σου δώσουν δύναμη, για να σου πούνε ότι κοίταξε να δεις, μπορείς να βγεις από όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Εντάξει, αυτό. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα κλειδιά σου για να αλλάξει η ζωή και να σου φέρει πίσω τη χαμένη σου, αν θέλεις, τη ζωή και να πάρεις τη ζωή σου πίσω, τη δύναμή σου πίσω, τα όνειρά σου πίσω. Θα το κάνεις μόνος σου, μόνη σου βεβαίως, και να ξέρεις ότι έρχονται αλλαγές στη ζωή, γιατί η ζωή είναι γεμάτη με μοιραίες πολλές φορές αλλαγές.
Δεν είναι γιατί είναι κακό, δεν υπάρχει κακό με την έννοια στο σύμπαν, το κακό είναι και ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο κατά κάποιο τρόπο, είναι ο τρόπος με τον οποίο η φύση, η σοφία της φύσης δρά. Το αφήνω εδώ, δεν λέω κάτι περισσότερο σε αυτό, κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν, οκ, εντάξει, μια χαρά. Και πάμε στο επόμενο. Πάμε στο δεύτερο deck, έτσι, στο δεύτερο deck, αυτό εδώ. Αυτό το οποίο επιλέξατε. Και τι λέει το bottom of the deck? Το bottom of the deck βγαίνει ένας ερημίτης. Δεν είναι κακή κάρτα και εδώ όμως σημαίνει μοναξία, σημαίνει και απομόνωση. Εδώ σημαίνει ότι ηθελημένα, δική σας απόφαση, με δικό σας αν θέλετε κόστος, έχετε απομονωθεί διότι θέλετε να δείτε κάποια πράγματα από ένα διαφορετικό νόημα. Από ένα διαφορετικό επίπεδο, από μια διαφορετική διάσταση. Για να κατέψω λίγο και θα πάω μετά στα υπόλοιπα, μισό λεπτό. Ο ερημίτης είναι από τις κάρτες όπου σημαίνει κλείνει ένας κύκλος. Σημαίνει ότι έχετε προχωρήσει, έχετε αρκετές εμπειρίες από τη ζωή. Η ψυχή σας έχει μαζέψει πάρα πολλές γνώσεις και εμπειρίες από ανθρώπους. Θέλετε όμως την ηρεμία της ψυχής, θέλετε να έχετε ήρεμη ζωή. Δεν είναι κακό. Εδώ είναι το ζώδιο της Παρθένου. Αναλύετε τα πράγματα. Έχετε μια φιλοσοφική διάσταση. Έχετε πολύ, είστε πάρα πολύ ευφυείς σαν άνθρωποι. Αυτό είναι ένα γενικό βέβαια τώρα που κάνουμε έτσι και λέμε διάφορα, έτσι, διάφορες περιπτώσεις. Ο ερημίτης όμως είναι μια κάρτα η οποία είναι καρμική και σημαίνει ότι ό,τι έχετε συναντήσει, ό,τι συναντήσετε και ό,τι θα συναντήσετε στη ζωή σας είναι κατά κάποιο τρόπο προδιαγεγραμμένη. Έπρεπε να το συναντήσετε. Έπρεπε να το περάσετε. Το γιατί βεβαίως αναρωτιέστε πολύ και λέτε, μα γιατί. Τι λένε οι εσωτερικές τέχνες. Δηλαδή η αστρολογία, τα ταρό, η αριθμολογία. Το επέλεξε η ψυχή. Γιατί το επέλεξε η ψυχή. Εδώ τώρα μια απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι διότι ήθελε να εμπειριωθεί και να περάσει όλα αυτά τα πράγματα αλλά κυρίως να δώσει και να πάρει. Και πολλές φορές όμως, επειδή οι άνθρωποι ή άλλοι που αντιμετωπίζουμε δεν έχουν φτάσει, όπως και εμείς, δεν έχουμε φτάσει σε εκείνο το επίπεδο γνώσης ή αν θέλετε ανάπτυξης, εσωτερικής εννοώ, γιατί ανάπτυξη θεωρούμε αν ο άλλος είναι δισεκατομμυριούχος. Αυτό θεωρείται ανάπτυξη. Εντάξει, ή ξέρω εγώ, είναι φτασμένος. Τέλος πάντων, κοιμόμαστε βαθύ ύπνο. Οι ψυχές λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν δίνουν με αποτέλεσμα να υπάρχουν πέρα δόθε. Να υπάρχουν πλοκάμια, να υπάρχουν αποθυμένα τα οποία και γι' αυτό γίνεται μετά το έλα να δεις. Και γι' αυτό υπάρχουν και τσακωμοί και υπάρχουν και αυτά. Χαγκαλάζ, δες το, είναι σαν το νι, το ελληνικό νι. Λοιπόν, εδώ έχει να κάνει με τη φύση, έχει να κάνει όμως με όλες εκείνες τις ιδιαίτερες δυνάμεις της φύσης, οι οποίες είναι η μανία, δηλαδή η δύναμη. Εδώ έχει να κάνει με τον καιρό, το μανιώδη καιρό, δηλαδή με καταιγίδες, με μποφόρ, με ανέμους, εντάξει. Είναι όμως ό,τι επικρατεί και μέσα μας, στο μυαλό μας. Οργή, θυμός, σκέψεις όπου μας οδηγούν σε ένα κομμάτι, ας το πούμε, να τα διαλύσουμε, να τα κάνουμε λίμπα όλα. Και θα μου πει κάποιος, πού μπορείς να συνδυαστεί αυτή η ηρεμία με αυτό εδώ. Βεβαίως, διότι μετά την καταιγίδα χρειάζεσαι ηρεμία. Όταν φτάσεις σε ένα σημείο στο οποίο έχεις πραγματικά δυσκολευτεί πολύ, έχει μαζευτεί πολλή ενέργεια, δεν έχει εξωτερικευτεί. Ρε παιδιά, πόσες φορές έχουμε νευριάσει και είμαστε έτοιμοι να τα σπάσουμε όλα. Αν αυτή η ενέργεια μετά με κάποιο τρόπο δεν εξωτερικευτεί και δεν είναι να τα σπάσουμε όλα πραγματικά, με άλλο τρόπο. Εντάξει, υπάρχουν τρόποι. Λοιπόν, ένας τρόπος κάνει κουνφού, ξέρω εγώ, κάνει πολεμικές τέχνες. Ένας άλλος τρόπος είναι πάρε ένα, ξέρω εγώ, πήγαινε να μην σε βλέπει κανένας, πήγαινε μες στο δωμάτιο, πάρε ένα μαξιλά και χτύπα το, λέω τώρα. Να βγει ο θυμός. Γι' αυτό λοιπόν μετά τι γίνεται, μένουμε όλοι με εγκλωβισμένη ενέργεια. Δες τα αυτά, άκουσε τα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το εξής. Να βγάλουμε τους αριθμούς. Αυτό ναι, μπορεί να υπάρχει και στο χέρι σου. Αν υπάρχει στο χέρι σου, στην παλάμη ή οποιοδήποτε στο σημείο του σώματος, ξέρω τώρα θα αρχίσεις να ψάχνεις, είναι απελευθέρωση της ενέργειας. Μαζεύεις πολύ, όχι αρνητική ενέργεια, μαζεύεις πολύ ενέργεια θυμού, εκνευρισμού,
Με αποτέλεσμα να θες να εκτοξευτείς. Μπορεί να παίρνεις και φάρμακα για να το καταμνάσεις, λέω τώρα. Δεν λέω να σταματήσεις προς Θεού. Λοιπόν, όμως πρέπει να γίνει μια άλλη πολύ καλή, ένας άλλος τρόπος εκτόνωσης. Είναι το πολύ σεξ. Λοιπόν, πήγαινε και δεν ξέρω τι, όχι πια φίλοι, μόνο σεξ. Ναι, και ρίξε το εκεί. Γιατί όχι, μια χαρά θα περάσετε. Και υπάρχει και εκτόνωση. Okay, λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, στο επόμενο. Εδώ τι έχουμε. Πάλι έχουμε εδώ πέρα τον αριθμό 9, λοιπόν. Οπότε θέλω να το δεις αυτό, διότι 9 και 9, που σημαίνει η ολοκλήρωση. Να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα στη ζωή, δηλαδή. Έχεις περάσει από διάφορες καταστάσεις, οι οποίες πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν, προτού πας στο επόμενο κομμάτι. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, εσύ στη ζωή σου ελκύεις καταστάσεις όπου πρέπει με κάποιο τρόπο κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί. Για τον καθένα, ό,τι σημαίνει αυτό. Βγαίνει λοιπόν πάλι εδώ πέρα το 56, το 5 και το 6 που μας κάνει 11, έχεις και εσύ λοιπόν δύναμη 11 μέσα σου που είναι και λέγεται κυρίαρχος αριθμός και είναι και αριθμός που λέγεται του αγγελιαφόρου, του φωτός. Διότι πρέπει να φέρνεις φως στη σχέση, στη ζωή σου. Και δεν είναι τυχαίο που και αυτόματο βάλω εδώ έτσι, τα συνδέει είναι ένας αριθμός 11, σε ένα έτσι άλλο πιο ελεύθερο, στο πούμε, επίπεδο και επεξήγηση, είναι οι αλλαγές που πρέπει να φέρουμε στις σχέσεις μας. Για να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα στη ζωή, για να προχωρήσεις, πρέπει να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα σε φιλίες. Και όταν λέω να ολοκληρωθούν, δεν το εννοώ πάντα με τον αρνητικό τρόπο, τελείωσε πάει, μπορεί να είναι και αυτό. Γιατί είναι η ολοκλήρωση, δύο χαρτιά ολοκλήρωσης. Μπορεί όμως να είναι και ότι τα ξαναβρίσκω. Επίσης μπορεί να σημαίνει ελκύωση συνέχεια το ίδιο και το ίδιο πράγμα, τους ίδιους ανθρώπους, με τις ίδιες σχεδόν ενέργειες, να το πω έτσι, τις ίδιες σκέψεις. Όλα αυτά σε επηρεάζουν, αγαπημένο μου αγαπημένο. Και βέβαια βγαίνει ο αριθμός 5. Και θα μου πεις γιατί το λες βέβαια. Το 5 είναι εδώ και εδώ. Υπάρχει έντονη ενέργεια του 5. Το 5 είναι μια κάρτα αλλαγής. Στη ζωή σου να είσαι έτοιμος, έτοιμη για αλλαγές. Για έδαφος όχι τόσο πολύ στέρεο, για ξαφνικές αλλαγές από εκεί που δεν το περιμένεις, αναγκαίες όμως, ώστε να καταλάβεις τη ζωή. Τι φέρνει η ζωή, τι θέλει να σου πει η ζωή. Το πιάσες το νόημα, κατάλαβες πώς γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν είναι, αχ βρε ζωή, πότε θα μου τα φέρεις. Διότι πρέπει να μάθεις να προσαρμόζεσαι αυτές τις αλλαγές. Κάποιοι από εσάς που με ακούτε δεν προσαρμόζονται. Όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν ξέρουν, μπερδεύονται, αντιστέκονται και είναι λογικό. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι προσαρμόζονται περισσότερο, κάποιοι άλλοι προσαρμόζονται αμέσως. Αυτό σημαίνει παντού. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι οι συνθήκες. Όμως το 5 είναι ο αριθμός της αλλαγής. Δείτε τώρα εδώ πώς βγαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν υπότι φωτιά. Έναν υπότι ξυφών, συγγνώμη, ξύφος. Ο υπότης ξυφών με την ολοκλήρωση εδώ που βγαίνει και βγαίνει εδώ από κάτω. Γιατί αυτός είναι ο αριθμός 9, είναι ο αριθμός της ολοκλήρωσης, κάτι θέλει να σου πει στην αποστολή, μάλλον και σε επίπεδο γνωριμιών που έχεις εσύ με ανθρώπους, γνώρισες αρσενικές ενέργειες εδώ, μπορεί να ήταν και μια σχέση, μπορεί να ήταν μια γνωριμία, ένας άνθρωπος που γνώρισε κάποιος από το οικογενειακό περιβάλλον, άνθρωπος εν πάση περιπτώσει, νεαρής ηλικίας, ξυφών, ο οποίος όμως δεν σου φέρθηκε καλά. Διότι ο υπότης ξυφών δεν είναι από τις καλές κάρτες. Ο υπότης ξυφών είναι οργύλος, είναι να κατακτήσω, είναι θυμωμένος πάντα, είναι σαν αυτούς που βλέπουν πολλές φορές τους νεαρούς. Ή και μεγάλος, δεν λέω τώρα, και εν πάση περιπτώσει επειδή είναι υπότης και λέω νεαρή ηλικία, όπου είναι πάντα οργισμένοι, οργισμένα νιάτα, αλλά χωρίς νόημα όμως. Να είσαι οργισμένος με την αδικία, ναι. Να είσαι οργισμένος, ξέρω εγώ, με το εκπαιδευτικό σύστημα, λέω τώρα, ναι. Να είσαι οργισμένος με το σύστημα υγείας, ναι. Αλλά να είσαι οργισμένος τώρα για τους λάθος τρόπους, είσαι οργισμένος, λέω τώρα, αυτή η ενέργεια είναι. Και αυτή η ενέργεια ήταν αυτή που σε ακολούθησε. Και είναι κάτι το οποίο σε έχει κατά κάποιο τρόπο, γι' αυτό υπάρχει και εδώ αυτή η ενέργεια. Συντονίζεται, που σας είπα προηγουμένως, η καταστροφική λίγο ενέργεια. Και κάτι εδώ στο παρελθόν έχει γίνει και είναι κομβικό σημείο. Εσύ το ψάχνεις. Ναι, μπορεί να είναι σχέση, μπορεί να είναι οικογενειακό περιβάλλον, να είναι φίλος, οτιδήποτε. Εδώ πάμε στο επόμενο που μας βγαίνει ο αριθμός 8 που είναι η δύναμη.
Εδώ είναι η δύναμη. Αυτό το οκτάρι βέβαια εδώ είναι πολύ, πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει στις αποτυπώσεις άλλων καρτών, ζώδιο Λέων, καθαρό ζώδιο Λέων. Εδώ είναι ζώδια του αέρα. Εδώ είναι ο Λέων. Είναι η δύναμή σου. Είσαι σε αυτό το κομβικό σημείο, εδώ το κεντρικό πρόσωπο που λένε, για όλα αυτά που έχουν γίνει εδώ, να βρεις τη δύναμή σου. Είναι να βρεις τη δύναμή σου. Έτσι θα αλλάξει τη ζωή σου. Έτσι θα σου γυρίσει και θα πάρεις αυτό. Τώρα θα μου πεις, μα έχω κάνει. Πάμε λοιπόν και σε κάτι που μου ήρθε τώρα, Φλασιά. Αυτό μας κάνει. Πρόσεξε να δεις. Εδώ έχουμε το 11. Εντάξει. Λοιπόν, και εδώ τι έχουμε μετά. Έχουμε λοιπόν το 16. 6 και 1 μας κάνει 7. Το 7 είναι σαν τους αριθμούς όπου θέλει να σου μιλήσει και για πνευματικότητα. Γιατί και αυτή η κάρτα είναι πνευματική. Έχει το άπειρο μέσα της. Έχει την πνευματικότητα. Πνευματικότητα τι σημαίνει για τον καθένα και όπως το βλέπει ο καθένας. Εντάξει. Εδώ τώρα έχουμε και μια βασίλισσα. Μια βασίλισσα πεντάκτηνο. Η οποία έρχεται εδώ. Οριμότητα. Έχεις αποκτήσει οριμότητα. Θα μου πεις, εγώ είμαι άντρας, τι, εσύ που είσαι άντρας αγαπημένο μου, υπάρχει μια γυναίκα η οποία σε βοηθάει. Μπορεί να είναι τώρα και η μάνα σου, μπορεί να είναι και φίλη σου, μπορεί να είναι δεν ξέρω τι. Εντάξει, είναι ένα πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, που για τον καθένα παίζει σημαντικό ρόλο. Είσαι εσύ, αν είσαι γυναίκα, μπορεί να είσαι και εσύ, μπορεί να είναι η μητέρα σου, μπορεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο σε βοηθάει, όμως είναι πολύ καλό και πέφτει σε ένα πολύ κομβικό σημείο το οποίο σου δίνει συμβουλές και σε βοηθάει σε αυτές τις αλλαγές που θέλεις εσύ να φέρεις στη ζωή σου. Έχεις απομονωθεί, εδώ σημαίνει και ακινησία, δηλαδή έχεις τσουκ, γιατί αυτό σημαίνει. Ο ερημίτης είναι σε ακινησία, έχεις απομονωθεί, έχεις κλειστεί, αλλά δεν κάνεις και κάποια κίνηση, έχεις πικραθεί, έχει μείνει μέσα σου αυτή η πίκρα, υπάρχει οργή, υπάρχει θυμός, αλλά δεν κάνεις κάτι για να μπορέσει όλο αυτό να γίνει δημιουργικότητα, να γίνει δύναμη, να αποκτήσεις δύναμή σου και να κουνήσεις τα πράγματα. Εντάξει, τα πιάνεις τα νοήματα τώρα, τα πιάνεις τα κλειδιά, αυτό είναι το θέμα. Στο επόμενο είναι μια ράχνη. Πρόσεξε να δεις. Η γυναίκα ράχνη επειδή βγήκε όρθια και έχουμε πάλι ένα οχτάρι εδώ. Είναι η γυναίκα η οποία δίνει λύσεις. Και δες πως όλα συνδυάζονται. Η γυναίκα που σου είπα πριν σε συμβουλεύει, οχτάρι που είναι δύναμη και σου δίνει λύσεις. Σε έχει βοηθήσει. Ναι, μεν έχει δουλειά, έχει στρατηγική, έχει πολλά πράγματα και έχει πέσει εδώ σε αυτή τη γραμμή που σημαίνει και το παρελθόν. Το επόμενο κομμάτι κλειδί για σένα είναι το δισκοπότηρο. Εδώ έχουμε και το γράμμα θήτα. Δεν ξέρω αν σε επηρεάζει ή αν κάτι σου έρχεται με το θήτα. Μπορεί να πεις Θεός, δεν ξέρω. Εντάξει, αν κάτι σου έρχεται σε ένα συνδυμικά στο μυαλό σου τώρα, για κάποιο λόγο έρχεται αυτή η πληροφορία. Εδώ έχουμε την σελήνη, επηρεάζεσαι πολύ από τη νέα σελήνη για τον Πανσέλινο. Αναζήτηση, δύναμη, καινούργια ξεκινήματα. Είναι αυτό που ψάχνω, το ιερό δισκοπότηρο, ψάχνω το σκοπό στη ζωή μου. Είναι αυτό που λέμε τώρα εδώ η ζωή. Ποιο είναι το νόημα της ζωής μου, ποιο είναι το νόημα, τι να κάνω. Αλλά είναι ο αριθμός 15, κάποιο ρόλο παίζει. Υπάρχει και ένα άλλο συμβολάκι ρουνικό, δεν θα σου το αναλύσω τώρα για να μην σε μπερδέψω. Ζώδιο καρκίνος, οικογένεια, πράγματα. Έχει πέσει στο 5 και το 6, που το 6 έχει μέσα και την ενέργεια της οικογένειας γενικά. Να φτιάξω οικογένεια, έχω φτιάξει οικογένεια, φροντίζω για αυτήν και τα λοιπά. Δηλαδή, ένα σκοπό στη ζωή σου, ναι, αν έχει κάνει οικογένεια και αυτό. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να κάνεις οικογένεια. Με τα παιδιά, με τις ανησυχίες, να τα μεγαλώσεις. Και αυτό που βγαίνει είναι ο σπόρος. Λοιπόν, 17, θέλω να το δες τους συμβολισμούς, 17 και 8. 8 μας κάνει εδώ. Νέα ξεκινήματα, φροντίδα, ευημερία. Περιμένεις βέβαια, γιατί εδώ χρειάζεται και υπομονή. Όμως έχεις όλο το δυναμικό, έχεις πολύ καλή ενέργεια προκειμένου να πετύχεις και να κάνεις τα πράγματα που θέλεις στη ζωή σου. Πρόσεξε, θα σου πω. Δεν θα στα κάνουν τα τάρο. Εγώ απλώς σου δίνω κάποιες πληροφορίες. Θα πάρεις αυτές τις πληροφορίες, ό,τι σε εμπνέει, αν σε εμπνέει, ποτέ μην σε εμπνέει. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, και να κάνεις εσύ να δώσεις να ολοκληρωθούν αυτά που χρειάζεται στη ζωή σου, να φέρεις φως στη ζωή σου, να είσαι έτοιμος, έτοιμη για αλλαγές στη ζωή σου και ξαφνικά γεγονότα. Χρειάζεσαι εδώ να απομακρύνεις ανθρώπους τοξικούς, να βρεις δύναμη, να πατήσεις γερά στα πόδια σου. Καλές συμβουλές, αλλά και εσύ όμως να φροντίσεις τον εαυτό σου, να φροντίσεις το μέλλον σου, γιατί είναι κάτι του μέλλοντος εδώ. Έρχονται λύσεις, ο σκοπός της ζωής σου. Έχεις πάρει τα κλειδιά τι είναι και μπορείς να φυτέψεις το σπόρο και να προχωρήσεις τη ζωή σου και να ολοκληρωθείς. Να ολοκληρώσεις όταν είναι. Χτύπα ξύλο που λένε, να φύγεις, να πεις ρε παιδί μου,
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος μου σε αυτή την ενσάρκωση, αλλά έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω και φεύγω. Λέω τώρα, εντάξει, όχι μόνο αυτό, αλλά και γενικά και από εδώ και πέρα, έτσι. Είμαστε αρκετά νέοι όλοι μας, σε όποια ηλικία και να είναι. Άλλοι άνθρωποι ξεκίνησαν, λέω τώρα, θα πάρω, ξέρω εγώ, ναι, ξεκίνησαν τα επιχειρηματικά τους αυτά σε ηλικία μεγάλη, 60, λέω τώρα, που δεν είναι μεγάλο σε ηλικία, 65, 66, 67, ξέρω, ξεκίνησαν κάτι καινούριο, οκ. Okay. Το κάναν με μεράκι, το κάνει γιατί γουστάρανε, αφήσαν το στίγμα τους, λέω τώρα. Εδώ όμως είναι καλές, δυνατές οι ενέργειες. Τα πιάσες τα νοήματα, τα πιάσες τα κλειδιά. Νομίζω πως ναι. Ωραία, πάμε τώρα. Ωραία. Να τα μαζέψουμε. Για να πάμε να ξεκινήσουμε στο επόμενο deck. Ωραία. Ας το βάλω εδώ. Φεύγει και αυτό εδώ. Ναι. Και να δούμε. Λοιπόν, έρχεται το τρίτο deck. Μισό λεπτό. Δεν πειράζει που το βλέπετε. Είναι μέσα στα πλαίσια. Λοιπόν, πάμε. Τρίτο deck. Τι θέλει να σου πει, ποιο είναι το bottom of the deck. Η χάρα της ζωής είναι. Να, το 4. Εδώ το 4. Ωραία κάρτα. 4 μπαστούνι. Σε καλούνε να σε καλούνε τα πάρτι, οι επιτυχίες, οι γάμοι, οι αραβώνες, οι όμορφες στιγμές, τα τραπέζια, τα οικογενειακά τραπέζια. Το είμαστε μαζί, περνάμε καλά. Η ευλογία, γιατί είναι και η ευτυχία του ανθρώπου, είναι ευλογία. Είναι, εδώ δεν είναι τυχαίο που είναι δύο περιστέρια, που θέλω να σου πει ότι όταν ο άνθρωπος είναι καλά και περνάει καλά και η ψυχή του γεμίζει, είναι και, είναι και αυτό ευλογία, έτσι. Ευλογία δεν είναι μόνο δόξα τα λεφτά έχουμε Θεό. Ξαναλέω, ωραίο αυτό που είπα. Δόξα τα λεφτά έχουμε Θεό, ε. Έχουμε λεφτά, δόξα τα λεφτά έχουμε Θεό. Και μετά, όταν δεν έχουμε λεφτά, λέμε, αχ, Θεέ μου, γιατί. Λοιπόν, εδώ όμως είναι οι όμορφες στιγμές. Η ευλογία είναι και σε άλλα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Αυτό ήθελα να πω. Πάμε τώρα, ρουνικό σύμβολο. Για να δούμε, ρε φίλε. Για να δούμε, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ. Ποιο είναι το συμβολάκι σου εσένα. Και είναι το I was, μάλιστα. Δες το αν το έχεις και στο χέρι σου. Εντάξει. Αν το έχεις και στο χέρι σου, είναι πολύ ιδιαίτερο, όπως είναι, το έχω και εγώ, αν το παρατηρήσεις, είναι το μη. Ναι, είναι του μάγου, ναι, εννοείται, είναι και αυτό, της, ή της μάγισσας, α, όχι όμως με την έννοια που δίνουμε. Εντάξει, αλλαγές, μπορεί να σημαίνει εδώ πέρα μετακίνηση, να έρχουν οι αλλαγές, προχωράω, κάνω ταξίδια, όμως επίσης σημαίνει και manifestation, σημαίνει δηλαδή και αλλάζω, μπορώ και μεταλλάσσω πολλά πράγματα στη ζωή, είναι και αλχημικό, είναι ότι μπορώ να φέρω και να κάνω και μαγικά πράγματα και εννοώ με τον καλό τρόπο, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος, γεννημένος για να φέρνει και θετικό, αλλά για να φέρνει και το αρνητικό. Είναι ένα γράμμα αλλαγών βεβαίως, γιατί έχει τις διακυμάνσεις. Είναι ένα γράμμα που σημαίνει ότι στη ζωή σου θα περάσεις μέσα από διάφορες διακυμάνσεις. Η μαγιά όμως είναι, με μαγικό τρόπο που λέμε, σημαίνει και προστασία. Και επίσης σημαίνει και γνώσεις, σημαίνει και εμπειρία, σημαίνει και μαθαίνεις, σημαίνει και το μεταφυσικό, σημαίνει και το πνευματικό κομμάτι. Όμως πάντα πρέπει που να μένεις στο σωστό δρόμο. Τι δι σου δίνει χαρά σε σένα και να δίνεις εσύ χαρά στους άλλους. Πρόσεξε το, διότι αυτά αλλάζουν, έτσι. Ενώ δηλαδή μην μπεις αρνητικές ενέργειες, αυτό εννοώ, και κάνεις άλλα μαγικά. Λοιπόν, εγώ απλά μίλησα και απλά το είπα. Λοιπόν, 88. Φου, 88, λοιπόν. Το 88 έχει να κάνει με την αυθονία. Ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα. Το 88 είναι, από τους, είναι ένας από τους κυρίαρχους, να το πω έτσι, αριθμούς. Δεν ισχύει στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους ισχύει μέχρι το 33, αν και πολλοί αριθμολόγοι αμφισβητούν και το 33. Δεν προχωρά. Όμως το 88, όταν το βρίσκουμε, σημαίνει κάτι και σημαίνει η αυθονία στη ζωή, η οποία είναι η ευλογία της χαράς, της ηρεμίας, της πνευματικότητας, της ροής γενικότερα. Το επόμενο που μας βγαίνει είναι το 99. Τι γίνεται, ρε παιδί, ο 99. Πάμε από μάστερ σε μάστερ αριθμό. Δεν είναι τυχαίο. Μάστερ, έτσι, το μη, γιατί παίζει ρόλο. Κυρίαρχος αριθμός, οι αλλαγές. Εδώ όμως σημαίνει, είναι το compassion. Το compassion είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση που έχει να κάνει με τη συμπόνια, έτσι. Ότι δηλαδή βοηθάμε τους άλλους ανθρώπους, αλλά δεν το κάνουμε τυπικά.
Το κάνουμε ουσιαστικά και είναι το κλείσιμο ενός πολύ μεγάλου κύκλου για εσάς. Είναι δύο πολύ ισχυροί αριθμοί εδώ, το 88 και το 99. Λοιπόν, και καλά, εδώ γίνεται πανικός. Και τώρα έχουμε και το 66 και μια θεραπεία. Πρόσεξε τώρα εδώ, έχουμε 88, 99, 66. Απίστευτοι αριθμοί, απίστευτες ενέργειες που σε καλούν να καταλάβεις ότι η αποστολή σε αυτή τη ζωή σου. Ναι, okay, είναι τα λεφτά, είναι αυτό, αλλά είναι να βοηθήσεις τους άλλους μέσα από θεραπεία και μέσα από τη δική σου ψυχική αυθονία και συναισθήματα και συναισθηματική αυθονία τους άλλους ανθρώπους. Αν το κατάλαβες, το κατάλαβες. Τώρα, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σου πω, γιατί εδώ είναι και πολύ ισχυρή αυτή η αριθμή. Αν δεν σου τυχαίνουν κάποια πράγματα, αν δεν σου βγαίνουν, αν δεν γίνεται έτσι όπως θέλεις στη ζωή σου, είναι διότι θέλει να σου πει. Έχεις όλο το δυναμικό, το οποίο έχει μείνει. Γιατί συνήθως όσοι έχουν το μη, όσοι έχουμε το μη, και εσείς όλοι όσοι με βλέπετε, το οποίο είναι και συνηθισμένο έτσι, μην νομίζετε ότι είναι σπάνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει το έχει αρκετός κόσμος, είναι μια πληροφορία που δεν την ξέρει ο κόσμος, ή δεν έχει ασχοληθεί, την έχει αγνοήσει ή δεν δίνει σημασία. Λένε τώρα, έλα, τώρα έχεις το μη, τώρα. Ναι, okay, εντάξει. Δεν διαφωνώ, δεν λέω, γιατί ακούγεται και λίγο τρελό. Όμως, να σας πω εγώ και μια διάσταση. Α, θέλετε την ακούτε. Είναι απενεργοποιημένο. Για να ενεργοποιηθεί, πρέπει να συνδεθεί με την ψυχή, με την ενέργεια της ψυχής μας, σαν προέκταση, και να φέρει όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία είπαμε. Έτσι πρέπει να δράσεις. Για να αλλάξει η ζωή σου. Τώρα, εγώ απλά σου λέω την πληροφορία. Αν θα το κάνεις, είναι ένα άλλο θέμα. Για πάμε όμως να δούμε, να το φέρω λίγο πιο πάνω αυτό εδώ. Για πάμε να κάνουμε τώρα την επόμενη εδώ ανάλυση και να δούμε κάποια πραγματάκια. Έχει εγκλωβισμό και έχει πέσει το 88 και εδώ έχει πέσει το 8 ξυφών. Είσαι σε εγκλωβισμό γιατί δεν ξέρεις πώς έρχεται αυτή η αυθονία και είναι μόνο στο μυαλό. Δηλαδή, οι άνθρωποι, ναι, προσέξτε τι θα πω, το μυαλό φυσικά είναι και πολύ σημαντικό και το χρειαζόμαστε, όμως το μυαλό πολλές φορές μας μπερδεύει, τα τετραγωνίζουμε. Το λέμε ένα και ένα κάνει δύο, όχι ρε φίλε, πολλές φορές δεν κάνει, δεν είναι ένα και ένα, όχι. Το συνέστημα δεν μπορεί να είναι μόνο ένα και ένα. Εντάξει. Και το λέμε έτσι γιατί μας βολεύει για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μια κατάσταση. Όμως εσύ είσαι σε εγκλωβισμό. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Βάλει μια φυλακή από μόνο σου, από μόνη σου και δεν μπορείς να βρεις τη διαδρομή σου. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται ένα άλλο. Κοίταξε, τι γίνεται. Δες εδώ συντονισμούς. Είναι τρελό, έτσι. Από άλλο 10 έχει πέσει 8, εδώ έχει πέσει το 9. Και έχει πέσει το 9 και έρχεται το 9 μπαστούνι και έρχεται σαν απάντηση σε εμένα, μέσω εσένα, σαν ενέργεια και να μου πει: ευχαριστώ, Ακάς μου, που μου τα λες, με δικαιώνεις. Όμως ξέρεις κάτι, έχω πολεμήσει στη ζωή, δεν μπορώ άλλο. Έχω βοηθήσει, έχω κάνει, έχω φάει, έχω πληγωθεί, έχω βοηθήσει ανθρώπους γιατί ξέρετε, θεραπεία είναι και η βοήθεια. Και ένα έτσι να κάνεις την πλάτη του αλουνού είναι θεραπεία. Ένας καλός λόγος είναι θεραπεία. Μια υποστήριξη είναι θεραπεία. Και το να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους δεν χρειάζεται να τους βοηθάς συνέχεια γιατί πρέπει να μεγαλώσουν κιόλας, έτσι. Γιατί όταν πας και τους βοηθάς, μετά σου λέει: έχω τον μπαμπάρα, συγγνώμη, έχω τον λακαμά εδώ και με βοηθάει. Άστο να με βοηθάει μια ζωή. Δεν είναι έτσι. Έχεις πολεμήσει, έχεις δώσει μάχες, έχεις πληγωθεί, έχεις κουραστεί. Σου έχει, όλο αυτό έχει γεμίσει και λες: φτάνει πια, έχω ξελιγωθεί. Πολεμάω για να φέρω τελικά και να μου πεις εσύ βρε Ακάς μου συγγνώμη ρε παιδιά, επειδή μιλάω κάμω, να φέρω τη συμπόνια. Έλα μου ντε όμως που αυτό είναι το κόλπο. Έλα μου ντε σε αυτούς οι οποίοι τελικά μας φέρθηκαν άσχημα είναι να τους συμπονέσουμε. Δεν είναι να τους χαϊδέψουμε τα αυτιά μετά και να τους πούμε ναι εντάξει συγχωρείτε. Όχι, όχι. Είναι να τους αφήσουμε, να τους ευχαριστήσουμε μέσα στην καρδιά μας, στην ψυχή μας ότι οκ okay, γιατί μου έφερες και να προχωρήσουμε. Εκείνο το κόλπο. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Σας το λέω να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το επόμενο είναι στο κομμάτι της θεραπείας που έρχεται εδώ από κάτω και αυτό εδώ πέρα το οποίο μας έρχεται είναι το 5 ξυφών που είναι η ήττα. Θα δώσεις μάχες, κάποιες μάχες θα τις κερδίσεις, κάποιες άλλες μάχες θα τις χάσεις. Είναι ο νόμος αυτός. Δεν μπορεί μια ομάδα, να σου το πω έτσι ποδοσφαιρικά να μιλήσω, δεν μπορεί μια ομάδα στο ποδόσφαιρο να νικάει συνέχεια και για πάντα. Δεν γίνεται. Έτσι και στη ζωή θα χάσεις. Ναι, 5 ξυφών. Θα χάσεις. Θα ιτηθείς. Θα γίνεις αυτός εδώ, αυτή εδώ. Κάποιος άλλος θα γελάει χερέκακα που θα λέει χαχαχα, σε νίκησα. Ναι, ακριβώς έτσι, σαν τα παιδάκια. Ή τα κατάφερα. Ή κατάφερα και σε έπληξα.
Τώρα, σε κορόιδεψα, απίστησα, σε χώρισα, σε έδιωξα, σε αυτό, σε έδιωξα τη δουλειά, βάλω ό,τι θέλεις εδώ. Γι' αυτό σου έχει βγει η θεραπεία. Δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό νιώθεις ότι παλεύεις και έχεις κουραστεί και γι' αυτό νιώθεις ότι δεν βρίσκεις και διέξοδο σε αυτή τη ζωή και λες, ρε παιδί μου, αλήθεια, γιατί γεννηθήκαμε, για να υποφέρουμε, αυτό λες. Έλα μου, τε που έχεις εδώ όλους αυτούς τους αριθμούς που είναι δύσκολες ενέργειες. Έχεις και το μη που είναι δύσκολες ενέργειες. Το λέω τώρα και έπρεπε σαν ανάλυση. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αλλά έρχονται για κάποιο λόγο. Λοιπόν, εδώ τώρα. Εδώ έρχεται ένα βέλος. Το βέλος, είτε μου βγει ίσια είτε όχι, είναι η προδοσία. Εντάξει, δεν είναι. Να, εδώ είναι η προδοσία. Γι' αυτό σου έχει βγει, γι' αυτό εδώ που σου λέει. Η αυθονία στο συνέστημα, στην πνευματικότητα, στα εσωτερικά πράγματα. Μπες σε πιο πνευματικά κομμάτια να δεις γιατί γίνεται αυτό που γίνεται, διότι εδώ είναι και αρνητικές σκέψεις, είναι η εχθρή, η εξαπάτηση, έχεις εξαπατηθεί. Είναι ένα... Και θα μου πεις, ωραία, και τι γίνεται. Περίμενε, θα τα δούμε. Το τι γίνεται είναι, σου έχει απαντηθεί ήδη εδώ, αλλά αυτό που γίνεται είναι ένας άλλος master number, ένα άλλο 33, που είναι το κηρύκιο, θεραπεία. Προστασία φυσικά, σημαντικά γεγονότα. Αυτό λοιπόν που σου λέει εδώ το 33, γιατί και ο αριθμός της θυσίας. Ένας άλλος κυρίαρχος αριθμός, και το 33 μας κάνει 6, που σημαίνει φροντίζω τον εαυτό μου, θεραπεύω τον εαυτό μου. Δηλαδή εδώ όλο αυτό που μιλάει για θεραπεία. Θεραπεία δικιά σου, έτσι, θεραπεία ψυχής. Τώρα με ποιο τρόπο θα την κάνεις αυτό, ο καθένας με ποιο τρόπο πιστεύει ότι είναι το σωστό. Αλλά αυτό που σου λέει όμως, για να αλλάξεις τη ζωή σου, για να βρεις τη ζωή που θέλεις και που σου χρωστάει, αυτή είναι η διαδρομή. Εγώ απλά κάνω μια ανάλυση. Μην πυροβολείτε που λέτε αυτός που φέρνει το μήνυμα. Εδώ είναι το τοτέμ. Ωραία. Εδώ είναι το παρελθόν, εδώ είναι το παρόν σου, με θεραπεία, με δύναμη, με okay, συνεχίζω, επιμένω, κάνω, να είσαι προετοιμασμένος στο μέλλον, ναι, και θα δώσεις μάχες και θα ιτήθεις αλλά και θα κερδίσεις. Εδώ έχει να κάνει με το όμικρον, ό,τι σημαίνει αυτό το γράμμα, διδασκαλία, άκουσε το καλά, βοήθειες, προστασία, ασφάλεια, δυνατότητες. Λοιπόν, το τοτέμ είναι και ένα πνευματικό σύμβολο και κομμάτι, είναι ο αριθμός 28, ό,τι σημαίνει αυτός για σένα, είναι 10, μας κάνει 10 καρμικό κλείσιμο κύκλου και το 1 που σημαίνει πατάω στα πόδια μου, πάλι γερά. Άρα για να φέρω ό,τι αλλαγές αναφέρω στη ζωή μου, χρειάζεται να αφήσω πίσω όσους με πληγώσανε. Χρειάζεται λοιπόν η θεραπεία γενικότερα σε διάφορα επίπεδα, αλλά στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στο σώμα μου. Θες γυμναστική, θες διαλογισμό, θες δεν ξέρω τι, θες theta waves, θες δεν ξέρω τι, θες κρυστάλλους, βάλε ό,τι θες να σου πω. Θεραπεία να βγαίνω και με ένα φίλο και να πίνω καφέ κιόλας, έτσι. Και εδώ είναι το προχωράμε. Πολύ δυνατές ενέργειες, γενικά. Πολύ φορτωμένο αυτό. Αυτό το ρίξιμο εδώ πέρα. Όμως, έχει και χαρά. Για κάποιους από εσάς που θα καταφέρετε πράγματα, να το πω έτσι, έχει και χαρά. Γιατί είναι η διαδρομή σας, είναι η επιλογή σας. Όταν λέω, να το πω έτσι, η ψυχή σας έκανε την επιλογή για να κατέβει σε αυτή την εξάρκωση, σε όσους είναι, θα μου πεις ισχύει για όλους αυτό. Απλά λέω ένα μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα, ναι, μπορεί να ισχύει για όλους. Το μήνυμα ήταν, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός της ψυχής, είναι να έρθει να εκφράσει τις επιθυμίες της και να νιώσει χαρά. Η αποστολή της ψυχής είναι μία. Και που κατα... Ναι, είναι μία και θα μου πείτε τώρα, είναι και ο μπακλαβάς γωνία, ναι, ακριβώς. Ο μπακλαβάς λοιπόν, ο οποίος μας γλυκαίνει, και ένα πολύ ωραίο γλυκό, είναι για να αισθάνεται χαρά. Η ψυχή, ο σκοπός της ψυχής του ανθρώπου, και των ζώων θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων είναι λιγότερο εξελιγμένες ψυχές, δεν θα μπω τώρα σε αυτό, είναι για την χαρά. Να αισθάνεται ο άνθρωπος χαρά, να χαίρεται. Και αυτό είναι ένας δρόμος, ο οποίος δεν θα στο δώσουν οι άλλοι. Ούτε η κοινωνία, θα σε κάνει χαρούμενη η κοινωνία, ούτε η κυβέρνηση, ούτε κανένα σύστημα γενικά, να σου το πω έτσι. Εσύ θα βρεις τη χαρά. Εντάξει. Γκέν, που λέμε, πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι το bottom of the deck? Και είναι ο κρεμασμένος.
Από τις πολύ ιδιαίτερες και περίεργες κάρτες, ο κρεμασμένος έρχεται να σου μιλήσει, πάρ το αλλιώς. Έρχεται να σου πει βεβαίως ότι και εσύ προδόθηκες, σε κρεμάσαν στα μανταλάκια ανάποδα, και εδώ σημαίνει σε κρεμάσαν και η οικογένεια. Δηλαδή έχεις προδοθεί και από την οικογένεια. Τώρα θες κληρονομικά, θες ο πατέρας, θες η μάνα, πατρογονικό κάρμα που λέγεται και στην αστρολογία. Κάτι έχει γίνει περίεργο. Στο αφήνω εδώ, δεν το προχωράω περισσότερο. Το 12 όμως μιλάει για αφύπνιση, μιλάει για πάρτο αλλιώς, σημαίνει δες τις ενέργειες, δες τι γίνεται, διότι θα, μάλλον ίσως είναι και το ρήξιμο το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει, θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα, τι γίνεται, γιατί γίνεται, διότι κάτω υπάρχει μία ρίζα. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι όταν είναι απέναντί μας, θες σκληρή, θες πολύ σκληρή, θες άδικη, υπάρχει μία ρίζα από κάτω, το κίνητρο. Γιατί το κάνουμε. Αυτό σου λέει, το φτάσει στη ρίζα. Γιατί έχει γίνει αυτό που έχει γίνει σε σένα. Ό,τι και να είναι. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Κάποιος λόγος υπάρχει. Μην μου πεις, ναι, είναι γιατί ήταν γαϊδούρη, γιατί ήταν λακαμάς, γιατί... Ναι, οκ, okay, εντάξει. Κάτι υπάρχει, ένα κίνητρο. Και επεξηγείται, εγώ στο λέω γενικά, όμως, αυτό που σου λέει στη ζωή γενικά, πάρ' το αλλιώς. Πάρ' το αλλιώς. Αυτό σου λέει στη ζωή. Δεν ξέρω τώρα. Το καθένα. Και βγαίνει και το σουέλο. Λοιπόν, πολύ ωραίο σύμβολο, πολύ δυνατό σύμβολο. Είναι το σύμβολο του ηλίου, κατά κάποιο τρόπο. Του ήλιου, εντάξει. Επιτυχία, στόχη, βάζω στόχους. Δύναμη ψυχής, γενικά δυνατό σώμα, υγεία. Ότι μπορείς να επικαλεστείς αυτές τις δυνάμεις γενικότερα, αν τις έχεις και σαν σύμβολο στην παλάμη σου κιόλας, στο χέρι σου, στα δάχτυλα ή κάπου σε κάποιο σημείο, ό,τι και να είναι, ή αν το έχεις κάνει ακόμα και σύμβολο σαν τατού, ή αν είναι και, ξέρεις, μπορεί να είναι μόνο του, μπορεί να είναι και μπλεγμένο, ενσωματωμένο και με άλλα σύμβολα ή με άλλα τατού, τέλος πάντων, κάτι σημαίνει. Εδώ όμως είναι ένα σύμβολο επιτυχίας και δύναμης. Άκουσε το, διότι για κάποιο λόγο γίνεται. Δεν είναι τυχαίο. Εντάξει, και πάμε τώρα τα αριθμολογικά μας εδώ, τώρα να δούμε εδώ τι γίνεται. Και έχει βγει το 13. Κοίταξε να δεις, ναι, το 13 είναι ένας αριθμός καρμικός, ο οποίος έχει να κάνει με την προσπάθεια και πραγματικά έχει να κάνει με την προσπάθεια με την οποία μας δυσκολεύει κιόλας. Ναι, στη ζωή θα ελκύεις καταστάσεις δύσκολες. Γι' αυτό χρειάζεται να το δεις αλλιώς, να το πάρεις αλλιώς και να δεις γιατί γίνεται, ρε παιδί, με αυτό που γίνεται. Κάτι πρέπει, φαίνεται, να περάσω σαν εμπόδιο. Και γι' αυτό ελκύεις δύσκολους ανθρώπους, δύσκολες καταστάσεις. Όταν όμως το καταλάβεις γιατί συμβαίνει αυτό και έχεις και τη δύναμη την εσωτερική μέσα, κάπου αρχίζει και ανοίγει και σε πηγαίνει σε ένα άλλον αριθμό, στο 46, το 4 και το 6, δύο αριθμοί οι οποίοι είναι ζυγοί, παίζουν ρόλο, έχουν, εδώ περικλείεται το 4, εδώ όμως είναι άλλο 4, που σημαίνει τελικά μπορώ να βρω αρμονία. Αρμονία γενικά και στις σχέσεις και στην οικογένειά μου. 46 λοιπόν, αριθμός 10, καρμική ολοκλήρωση, το 10 είναι καρμική ολοκλήρωση, το 1 είναι ξαναπατά πάλι στα πόδια μου. Και εδώ έχει μέσα το 3, σαν συνδυασμός. Οκ, για να δούμε και το επόμενο, το οποίο είναι το 55. Να λοιπόν και εσύ έχεις ένα master number, το 55. Το 55 είναι μάλιστα και ο αριθμός του συγγραφέα, έτσι. Το 55 είναι αυτός ο οποίος εκφράζεται, που γράφει, σεναριογράφο, συγγραφέα. Πρόσεξε να δεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι επαγγελματίας, έτσι. Μπορεί να γράφεις ποίηματα, γενικά και το καλλιτεχνικό κομμάτι το οποίο εκφράζεται. Και εδώ έχει 10 και εδώ έχει 1. Έχεις δύο δεκάρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ευλογία, σαν από πάνω, να το πω έτσι. Έχεις ευλογηθεί και σου έχει πει ότι κοίταξε να δεις, θα σου έρχονται δυσκολίες και εμπόδια, αλλά θα μπορείς όμως, επειδή θα σου το πω και ότι καταλάβεις, επειδή η ψυχή σου έχει ολοκληρώσει το κάρμα από προηγούμενες, ας το πούμε, εμπειρίες, έχεις και τη δυνατότητα σε αυτή την ενσάρκωση να πετύχεις πολλά πράγματα και τη ζωή να τη δεις λίγο σαν περιπέτεια. Δες λίγο τη ζωή σαν περιπέτεια. Μην μπαίνεις σε αυτό το λίγο καταθλιπτικό, το έτσι, το άλλο. Ναι, οκ, okay, στεναχωριόμαστε, ναι, εννοείται. Αλλά δες το ότι η ζωή είναι και μια περιπέτεια. Έχει τις αλλαγές της, έχει τα πάνω, έχει τα κάτω, έχει τις δυσκολίες, έχει εκείνο, έχει τα άλλο. Πετάγονται εδώ χαρτιά, πολλή ενέργεια. Έχεις εδώ το σουέλο που είναι και αυτό ευλογία, που είναι το σημάδι του ήλιου.
Και όχι μόνο αυτό, δίνει και, σου δίνει και αρκετή έτσι, σαν κεραυνός κιόλας και δύναμη. Και τι έχουμε εδώ, ένα 7. Ένα 7 πεντάκτινο. Στη ζωή χρειάζεται και υπομονή. Στη ζωή χτίζουμε, αλλά και περιμένουμε. Ναι, σε ενδιαφέρουν τα λεφτά, σε ενδιαφέρει το οικονομικό κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο όμως χρειάζεται να το πειθαρχία, μέθοδος, να το σκεφτείς και θα αποδώσει κάποια στιγμή. Νέα σχέδια με το 2 μπαστούνι, εδώ ζώδια γης, εδώ ζώδια φωτιάς. Θέλεις να αφήσεις πίσω ένα παρελθόν, θες κάτι να κοιτάξεις, κάπου να πας, ψάχνεσαι και όχι μόνο να πας να αλλάξεις τόπο, γενικά να, ναι, μπορεί να είναι μια αλλαγή δουλειάς. Μπορεί να θέλεις ένα νέο έρωτα, μπορεί να θες ένα νέο σπιτικό, θες να κάνεις κάτι καινούριο, θες να μάθεις μια νέα γλώσσα, θες να κάτι να σπουδάσεις. Αυτό είναι και το καινούριο σε πολλά επίπεδα. Βέβαια εδώ έχει την έννοια ότι κοιτάζω και μακριά γενικά για να πετύχω τους στόχους μου. Έχει ένα 4 πεντάκτινο, το οποίο το 4 πεντάκτινο σου μιλάει καθαρά για το οικονομικό κομμάτι. Εδώ λοιπόν τώρα τι σημαίνει, είναι κάρτες, αν τις δεις, μοναχικές. Αυτή, αυτή και αυτή. Μόνο σου, μόνη σου, θα οργώσεις το χωράφι που λένε. Συμβολικά. Μόνος, μόνη σου θα κάνεις τα σχέδιά σου και θα κοιτάξεις τα σχέδια που θες να πας και θες να κάνεις. Μόνος, μόνη σου θα χτίσεις αυτό που θέλεις να χτίσεις με το 4 πεντάκτινο που είναι και, επειδή είναι και 2 πεντάκτινα, εδώ σημαίνει θέλεις να φτιάξεις κάτι χειροπιαστό, κάτι αληθινό, κάτι πραγματικό, πρακτικό και φυσικά εννοείται ενδιαφέρεσαι και για το χρήμα. Το οποίο δεν είναι καθόλου κακό. Ίσα ίσα είναι πολύ καλό, αλλά όμως σημαίνει και υπομονή. Υπομονή, υπομονή, υπομονή είναι τα κλειδιά σου και συντονίζεσαι εδώ και επειδή εδώ είναι το ένα, μας κάνει ένα και εδώ μας κάνει ένα, συντονίζεται για να αλλάξεις τη ζωή σου, θα πρέπει να κάνεις να στηριχθείς στα πόδια σου. Μόνος, μόνη σου. Δεν σημαίνει ότι θα έχεις επαφή με άλλους ανθρώπους, δεν θα μιλάς, θα απομονωθείς. Όχι, αλλά ό,τι κάνεις, και εδώ έχει βγει ο αετός. Διόραση, υλοποίηση, γράμμα μη, που σημαίνει και δύναμη και δεν είναι όχι, δεν είναι το ίδιο, είναι άλλο σύμβολο, συγγνώμη προς τη στιγμή, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, αυτό το σύμβολο το ουρουνικό, αλλά δεν είναι το ίδιο, είναι άλλο, μην σας μπερδέψω τώρα όμως, αετός. Σημαίνει, όχι αετός χωρίς στερά, σημαίνει αετός, έχω δύναμη. Θα τα καταφέρω με ό,τι δυσκολίες έρχονται. Τις δυσκολίες τις ξεπερνάω με υπομονή και με διόραση. Εδώ έχει βγει, πρόσεξε να δεις, έχει βγει ανάποδα η πυρόγα. Εμπόδια, άνθρωποι που έρχονται και σε καθυστερούν τα σχέδιά σου. Εδώ είναι ο αριθμός 6. Μπορεί να είναι με κάποιος μέλος από την οικογένεια. Να μην σε αφήνει η οικογένεια, να σου λέει πού θα πας, τι θα κάνεις παιδί μου, τι γίνεται, γιατί λες θα πάρω τα ξένα να φύγω να ησυχάσω, σου λένε όχι κάτσε εδώ, μα γιατί να φύγεις και τι θα κάνεις εκεί και εδώ. Εσύ όμως τρώγεσαι και θες να φύγεις ή θες να αλλάξεις τόπο, μπορεί να μην είναι παιδί μου εξωτερικό. Μπορεί να είναι πιο πέρα στη γειτονιά να πούμε και να γίνεται ο λόγος χαμός. Ξέρεις, καμιά φορά οι ελληνικές οικογένειες είναι και λίγο περίεργες. Όμως εδώ, επειδή δεν είναι από τα κακά χαρτιά, ακόμα και ανάποδα, είναι μια κατάσταση που μπορεί να την αλλάξει. Είναι τα σχέδια τα οποία τα ακυρώνει για τρίτου ανθρώπου. Το πιασέ. Και το άλλο που έρχεται είναι η αντανάκλαση. Μια περίεργη κάρτα, αριθμό 8, εδώ 35 βέβαια, που σημαίνει ανταμοιβέ, καταστάσει που μεταμορφώνουν και εξελίσσονται. Οι φάσει τη Σελήνη λοιπόν, οι οποίε σε επηρεάζουν, φάση Σελήνη εννοώ Πανσέλινο και Νέα Σελήνη, όμω η αντανάκλαση είναι και αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, κοιτάμε τον εαυτό μας και λέμε κατά πόσο είμαστε αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη είναι η πραγματική μας αντανάκλαση. Είμαστε ο εαυτός μας. Είμαστε αυτό που θέλουμε, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να φέρουμε στη ζωή μας. Τα πιάσεις πια είναι τα κλειδιά σου. Το έχεις καταλάβει το νόημα. Αν όχι, ίσως χρειάζεται να το ξαναδείς λιγάκι αυτό που λέω, διότι όπως και να το κάνουμε, λίγο τα νοήματα είναι και λίγο πιο, ξέρετε, επειδή τώρα κάναμε και μια ανάλυση που είναι όντως βαθιστόχαστη, όντως πήγαμε βαθιά, πολλές φορές τα νοήματα δεν είναι, πώς να το πω, εύκολα και για όλους. Και η αντανάκλαση είναι από τα δύσκολα χαρτιά να επεξηγηθεί, διότι στην ουσία θέλει να σου πει ότι όλα είναι μια αντανάκλαση, ότι όλα, δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος μας φέρεται άσχημα, του κάνω μια αντανάκλαση.
Παίζει κάποιο ρόλο. Κάτι βλέπει ή και ο άλλος κάτι βλέπει σε εμάς. Κάτι βλέπω εγώ σε εκείνον ή σε εκείνη, κάτι επιβλέπει αυτό σε εμάς και αρχίζει τώρα η ζήλια, αρχίζει αυτόν, αρχίζει σου λέει θα σου δείξω εγώ, όχι εγώ είμαι καλύτερος, όχι εσύ καλύτερος. Εντάξει, οκ, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν όμως από τα ασήμαντα χαρτιά. Εδώ όμως είναι οι δυναμικές σου, τα κλειδιά σου για να μπορέσεις να αλλάξεις τη ζωή σου. Και με αυτό να σε ευχαριστήσω, ελπίζω να σου άρεσε. Να είσαι καλά.